στην οδό Σόλωνος, όταν μια ομάδα διεξουσιαστών κατέβαινε, όχι πολύ πολύ μεγάλη, 30, 40, 50 άτομα, να ήταν νομίζω περισσότερα. Και εκείνη την ώρα ξεκινάει μια μικρή συμπλοκή λίγο μετά το χημείο, στο ύψος των εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Αρχιμανδρίτης ήταν δικηγόρος, αυτός μάρτυρας των επεισοδίων, την ώρα που ξεκινήσανε, ο οποίος προσπάθησε λίγο να μιλήσει και με έναν αστυνομικό που τον είδε να ασκεί βία σε βάρος ενός διαδηλωτή και προσπάθησε να παρέμβει. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρχιμανδρίτη, τι κάνετε? Καλημέρα, με υγεία και δύναμη σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε όλοι καλά. Επίσης. Λοιπόν, αυτά τα επεισόδια, τι και το μεσημεράκι κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Λοιπόν, και εσείς πέφτετε πάνω στη στιγμή που ξεκινάει μια μικροσυμπλοκή. Ναι, προσέξτε, τώρα μέχρι το γραφείο μου είναι ακριβώς στη γωνή Ακαδημίας και Ζωδόχου Πηγής. Mm-hmm. Έκανα ένα διάλειμμα, είχα και δικαστήριο πιο πριν, ήμουνα με το κουστούμι μου, το μοκασίνι μου, εξαιρετικά ωραία ντυμένος, με τη γραβάτα μου, πάω να πάρω σουβλάκια. Παίρνω τα σουβλάκια, βλέπω την πορεία των αρχικών, 100-150 άτομα περίπου, και κάθομαι πάνω στο πεζοδρόμιο, ακριβώς στη γωνία Σόλος και Ζωδόχου Πηγής, να κάνω τι, να κάνω λίγο χάζι, όπως λέμε πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Ακριβώς με το που έρχεται, ήταν στα 100 μέτρα, ακριβώς με το που φτάνει στη γωνία Ζωδόχου Πηγής και Σόλωνος, μεταξύ διάφορων λεκτικών αντιγκλήσεων, ξεκινάει η αστυνομία και ρίχνει την πρώτη φυσουνιά δακρυγόνο. Πέφτει το δεύτερο δακρυγόνο. Κατευθείαν αρχίζουν τα γκλόπ και ένας αναρχικός από τους διαδηλωτές ανοίγει ένα πυροσβεστήρα. Τρέχουνε, 4-5 από αυτούς πέφτουν κάτω, κατευθείαν τους πιάνουν οι άντρες στο ΜΑΤ. Όλα αυτά ακριβώς μπροστά μου, δίχως καμία υπερβολή. Συνεχίζω να στέκομαι στο πεζοδρόμιο, όρθιος, στεκόμενος, δίχως να έχω μιλήσει κτλ. Και έχω οπτική επαφή με 3-4 διαδηλωτές, τους οποίους έχουν πιάσει το ΜΑΤ και είναι πεσμένοι στο πάτωμα. Mm-hmm. Οι 2-3 από αυτούς αντιδρούν, αυτός που είναι ακριβώς μπροστά μου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό αποτυπώθηκε σε διάφορες φωτογραφίες από ιστοσελίδες που είχαν ανεβεί στο ίντερνετ, τις οποίες είδα εγώ μετά. Mm-hmm. Ακριβώς μπροστά μου βλέπω το διαδηλωτή να μην κουνιέται. Και βλέπω το πόδι του άνδρα των ΜΑΤ να είναι στο λαιμό του. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει να αντιδράσω. Για ποιο λόγο πρέπει να αντιδράσω? Είμαι άνθρωπος, είμαι δικηγόρος και με την ιδιότητα του μέλους και του Κομμουνιστικού Κόμματος κάτι έπρεπε να κάνω. Ανθρώπινα. Και τι κάνω? Βγαίνω στον δρόμο και πάω και λέω με εξαιρετική ευγένεια. Ακριβώς επειδή έχω στο μυαλό μου τι θα μπορούσε να μου κάνει να μου προσάψουν όλο το ποινικό κώδικα, πάνω από τον άνδρα του ΜΑΤ, του λέω: μήπως να μην του πατάτε το λαιμό, να μην έχουμε κανένα τύχημα. Αμέσως ο άνδρας του ΜΑΤ παίρνει το πόδι του, γιατί κατάλαβε τι έκανε. Κατευθείαν, στο ίδιο δευτερόλεπτο, ένας άλλος άνδρας του ΜΑΤ μου λέει να πάω πιο πέρα, και δίχως να προλάβω να πω τίποτα, ο επικεφαλής της δημιουργίας των ΜΑΤ μου ρίχνει μια μπουνιά στη μούρη. Επίσης, δίχως να πω τίποτα, σηκώνομαι, δείχνω την ταυτότητά μου, την οποία την είχα στη τσέπη, την δικηγορική, και του λέω: είμαι δικηγόρος και με χτυπάτε? Και μου απαντάει, αυτολογοκρίνομαι, στα μπιπ, τι είσαι? Δίνει εντολή σε υφιστάμενο να διώξει τον μπιπ, μαμάκα, και πριν προλάβω να πω οτιδήποτε, ο υφιστάμενος μου ρίχνει μια δυνατή με την ασπίδα, με σπρώχνει πιο πέρα. Και συνεχίζω να στέκομαι στο πεζοδρόμιο. Στα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα, ξέρετε, κυλάει και γρήγορα χρόνο σε τέτοιες συνθήκες, βλέπω μπροστά στα μάτια μου έναν άνδρα των ΜΑΤ να σπάει την τζαμαρία από ένα φωτοτυπάδικο που βρίσκεται στη γωνία, στο οποίο φωτοτυπάδικο μέσα βρίσκονταν 2-3 από τους διαδηλωτές. Αυτό έχω να πω, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, και επειδή έχω και την ιδιότητα και την πολιτική, πέρα από την δικηγορική, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Ούτε βρέθηκα στη διαδήλωση, δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με το χώρο. Στεκόμουν στο πεζοδρόμιο, δείχνω την ιδιότητά μου με τη δικηγορική μου ταυτότητα. Δέχομαι την μπουνιά, δέχομαι τα εξευτελιστικά συγκεκριμένα σχόλια. Απλά γιατί αντί να είμαι ένας κυρπαντελής, ήσυχος, στεκούμενος με τη γραβάτα μου, τόλμησα να κάνω τι, να καταγγείλω στην προκειμένη περίπτωση τη συγκεκριμένη αυθαιρεσία της αστυνομίας. Να πω δηλαδή στον άνδρα του ΜΑΤ που το έκανε, να πάρει το πόδι του από το λαιμό ενός διαδηλωτή ο οποίος δεν κουνιότανε. Είναι νοπή η μνήμη μας το καλοκαίρι από τον Φλόιντ. I can't breathe, και πέθανε. Είναι νοπή η μνήμη μας με το πρόσφατο δικαστήριο του Ζακ Ζάκη και το τι έγινε. Είναι νοπή η μνήμη μας από όχι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που τι συμβαίνει? Ότι η κρατική βία και καταστολή
είναι συστατικό στοιχείο αυτής της πολιτικής σήμερα. Και εγώ αυτό τι έκανα, κακή την κύλα, την αυθαιρεσία. Όχι ως διαδηλωτής, ως ένας απλός δικηγόρος που έκανε το διάλειμμα του, βρέθηκε να κάνει χάζι και μετά υπερασπίστηκε και με την πολιτική του ιδιότητα του μέλους του ΚΚΕ και με τη δικηγορική του ιδιότητα έναν άνθρωπο από ένα γεγονός που κανείς δεν θα θέλει να ξέρει ποια είναι η συνέχεια του. Κύριε Αρχιμανδρίτη, θα μας επιτρέπατε ενδεχομένως να δίναμε το τηλέφωνό σας στο γραφείο του Υπουργού, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ώστε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα οποία λέτε, είναι τόσο σημαντικά και τόσο εύκολα να διερευνηθούν, ξέρετε γιατί. Γιατί αν κάποιος χαζέψει λιγάκι εκεί σε αυτή τη γωνία την οποία λέτε στο χημείο, εκεί κοντά δεν ήσασταν. Όχι, όχι, εγώ πηγή και ακριβώς, ζωοδόχου πηγή και ψόλων. Ακριβώς η γωνία του πεζοδρομίου. 20 μέτρα πιο κάτω. Έχει σημασία γιατί δεν έγινε στο χημείο. Γιατί το χημείο έχει χαριλάω τρικούπι και απ' έξω είχε κόσμο λόγω φόβη γεννηματά. Περιμένανε να πάνε λίγο πιο κάτω, να γίνει εκεί. Γιατί, επειδή την έβλεπα και εγώ στην πορεία, συνθήματα φωνάζανε. 40 άτομα, αυτό ήταν όλο. Μα ακριβώς επειδή εγώ κατέβηκα. Όλα δεν είχαμε μολότοφ και τέτοια πράγματα. Είναι άμεσα διερευνήσιμα. Γιατί τόσο στο χημείο, όσο και λίγο πιο κάτω, στο τέλος της Όλωνος, υπάρχουν κάμερες της αστυνομίας, οι οποίες είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δεν χρειάζεται κάμερα. Αν θέλουν να δουν, μπορούν. Τι να δουν, Γιώργο. Είχε χιλιά άτομα παρατηρητές η γειτονιά. Δεν ήταν σε καμιά ερημική περιοχή. Η Τζαμαρία, κύριε Αρχιμανδρίτη, με ποιο τρόπο επιτέθηκε στον αστυνομικό. Σας πω χαρακτηριστικό. Εγώ, επειδή δεν θέλω ούτε να θυματοποιούμε ούτε τίποτα και πραγματικά δεν έχω κανένα λόγο να γίνομαι viral με τέτοια γεγονότα, γίνομαι την ιδιότητά μου και με συλλογικούς τρόπους. Εγώ είμαι δικηγόρος, ο οποίος είμαι στο πλάι, ας πούμε, του ταξικού οργανωμένου κινήματος με τη δικηγορική μου ιδιότητα στο εργατικό επίπεδο. Έτυχα, επειδή ακριβώς όπως είπατε, ακούγα τα συνθήματα, λέω, ήταν στα 50 εκατό μέτρα από μένα. Κάτσε να περάσουν και μετά με τα σουβλάκια μου να πάω στο γράφειο. Είχα και ραντεβού εντού μεταξύ 3 ώρα. Και αφού μου έδειξε την πουνιά ο επικεφαλής, υπενθυμίζω, ο επικεφαλής, και αφού με απόδειξαν, συνέχισα να στέκομαι στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή μπροστά μου είδα έναν άδρατο ΜΑΤ να χυμάει πάνω στην Τζαμαρία. Δεν θυμάμαι αν την έσπασε με το χέρι ή με τον γκλομπ, αλλά μπροστά στα μάτια μου την έσπασε. Και μάλιστα. Όχι στα μάτια σα, κύριε Χιμάνδη. Είχε κόσμο γύρω που το είδε να σπάει Τζαμαρία. Ναι, αλλά έτσι. Την Τζαμαρία ενός επαγγελματία. Μπούκαρε και την έσπασε. Στην αρχή, όταν έριφαγα την μπουνιά και πήγα πάνω από το παλικάρι, επειδή ήταν η ώρα που είχα πέσει στα δακρυγόνα και εγώ φορούσα τη μάσκα μου, τη μάσκα για το COVID. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά στη γωνία υπάρχουν πάρα πολλά δικηγορικά γραφεία και αντίστοιχα συναδέλφους σας δημοσιογραφικά, οι οποίοι βλέπαν το σκηνικό από πάνω. Και μάλιστα όταν έφυγαν λίγο τα δακρυγόνα και κατέβηκε ο κόσμος κάτω, είναι αρκετοί αυτοί που με πιάσανε και από μόνοι τους, χωρίς να τους ξέρω, μου λέγανε πάρε το τηλέφωνό μου. Άμα χρειαστείς οτιδήποτε, τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή, μάλιστα, είναι τόσο εύγλωτο. Αλλά επειδή κάτι και με ρωτάνε, επειδή είχε γίνει λίγο viral το θέμα, με ρωτάνε άμα θα προχωρήσω σε κάποια κίνηση, μήνυση κτλ. Το βασικό συγκεκριμένο ζήτημα είναι πραγματικά το κοινωνικοπολιτικό. Φανταστείτε τώρα πώς λειτουργήσαν σε έναν άνθρωπο εξαιρετικά ευγενή, με το κοστούμι και με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δηλώντας η δικηγορική του ιδιότητα. Φανταστείτε πώς λειτουργούν σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο με χωρίς κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο της κρατικής βίας και καταστολής, σημαίνει περίοδο. Μάλιστα. Και ειδικά όλο αυτό το που έχουμε ζήσει. Τα μεμονωπέρα περιστατικά, Νέα Σμύρνη, τον Ινδιάνο, διαδηλώσει για το Πολυτεχνείο, είναι άπειρα τα γεγονότα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρχιμανδρίτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια με υγεία και δύναμη σε όλους.